Είναι κακός τι να μοναχτίζεις παλάτια. Ο χωριάς μας θα κάνει συγκρίνια κομμάτια. Είναι κακός τι να μοναχτίζεις παλάτια. Ο χωριάς μας θα κάνει συγκρίνια κομμάτια. Είναι κακός. Μπράβο σας, παιδιά. Θα με επιτρέψεις να πω ένα μπράβο στη Ράνια, διότι γνωρίζω ότι έκανες μία μικροεπέμβαση, να πούμε, αυτή την εβδομάδα. Οπότε αναγκάστηκε σε κάποιες πρόβες να μην είσαι εκεί. Η Ράνια όμως ήταν εκεί. Πήγα στο νοσοκομείο. Πήγες στο νοσοκομείο και κάνατε πρόβες μαζί. Προσπαθήσαμε. Αυτό είναι τέλειο. Τέλειο. Και φαντάζομαι δεν υπήρχε πόνος, υπήρχε χαρά και διασκέδωση. Όχι, μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα. Θα μιλάτε λίγο στο μικρόφωνο. Ωραία. Μια χαρά τα πήγα. Ράνια, να σε ρωτήσω, αν δεχθείς άδικη κριτική, τι εννοείς ότι θα τα πεις? Όχι ότι θα τα πω, επειδή ξέρεις θα στεναχωρηθώ, ναι, ότι θα φανεί αυτό. Αυτό. Α, ναι, αυτό. Θα τα πει η φάτσα μου. Εσείς πώς νιώθετε ότι τα πήγατε σήμερα? Καλύτερα από την προηγούμενη φορά? Εγώ θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα, ναι. Με χέρι έτσι, τύπου παιδάκια, ναι, που πάνε στο σχολείο. Είμαστε πολύ καλύτερα. Δημήτρη, εσύ τι πιστεύεις? Το θέμα είναι τι θα πούνε εδώ. Αυτό, εκεί πάμε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Δεν πιστεύω ότι ήταν καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς φάνηκε η εσωτερική σου κούραση και το είδα και στο προσωπάκι σου. Που είσαι μια ωραία γυναίκα. Η κούραση που φάνηκε σε μένα ή στη Ράνια? Από εκεί. Από εδώ. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο, όχι η Ράνια. Δεν ξέρω, πάντως είναι κουρασμένη τρελά. Δηλαδή, ψυχολογικά. Είσαι χαμηλά κάπως και βγήκε αυτό. Την άλλη φορά έλαμπες. Ίσως ήταν και η πρώτη φορά και είχες, ξέρεις, αυτό που την πρώτη φορά είναι εύκολα τα πράγματα. Μην είσαι τόσο σκεπτική, άφησε το λιγάκι πιο εύκολο. Τζάμπα ό,τι σου έλεγα μέσα, έτσι. Τζάμπα ό,τι σου έλεγα μέσα. Γιώργο. Θα διαφωνήσω λίγο με τον Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι ήσουν ένα κλικ καλύτερη την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον φωνητικά, Δημήτρη. Εσύ κρίνεις και, και καλά κάνεις. Αυτό που την ενέργεια. Πάμε. Φωνητικά ήσουν λίγο καλύτερη την προηγούμενη φορά. Βέβαια. Κάτι υπάρχει ένα βέβαια. Ήταν λίγο. Κάτι που άρχισε ωραίο και τελείωσε με πόνο. Προς το τέλος είδατε τι έγινε τώρα. Παρικοβληθήκατε λίγο και εκεί με το φόρμα που το πατήσατε. Τι έγινε? Σου το πάτησε, φάνηκε. Σου το πάτησε, ναι. Τι, εντάξει. Εντάξει. Είναι ο πόνος του τραγουδιού, γι' αυτό. Και μετά στην αλλαγή του τόνου και εσύ ήσουν λίγο όχι πολύ μαζί του, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Ρούλα. Εγώ νομίζω, Ράνια μου, ότι δεν δουλέψατε πολύ μαζί. Αυτό είναι. Αν δουλεύατε πιο πολύ μαζί, θα τα είχες καταφέρει καλύτερα, γιατί ξέρω ότι είσαι ένα απόλυτα δημιουργικό κορίτσι και σου αρέσει πολύ οτιδήποτε κάνεις να είναι επιτυχημένο. Δεν ένιωθε σιγουριά, αυτό κατάλαβα. Και όταν κάποιος δεν νιώθει σιγουριά μπροστά στα φώτα και λίγο τα χάνει και λίγο οι δεύτερες φωνές και λίγο η πρώτη φωνή, αλλά ο Γιώργος νομίζω ότι ευθύνεται. Μέσωσε. Με το σκουλίκι. Όχι, εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά. Εμείς αυτό λέμε. Εγώ και επισημαίνω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Το τοποθέτησε η Ρούλα μας πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ. Έχασες τον αυτοματισμό σου. Ξαναβρέστο, γιατί η φωνή σου υπάρχει. Μπορείς. Το παρτενέρ υπάρχει. Ξαναβρέστο την επόμενη φορά και είμαι σίγουρος θα πας καλύτερα. Μπορείς. Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ καλός. Να σας πω. Είναι